Ε, κύριε Υπουργέ, θα χρειαστεί ένα πολύ μεγάλο συντονισμό. Εμεί έχουμε καταθέσει μία ερώτηση και σα έχω δώσει εκεί μόνο την περιλήψη της ε, επίκαιρη, την οποία μετατράπηκε σε επίκαιρη. Ε, τα προβλήματα των, των αναπήρων, ειδικότερα δε των παιδιών, και θα μιλήσω γενικά, είναι αξεπέραστα στη διαδικασία του κορονοϊού, και δεν μπορούν ε, να μετρηθούν μόνο με επιδόματα ή με λύσει ή με τσόντες. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο βγαίνει από τη μέση από τη δικιά μας φιλοσοφία. Θέλει εντελώ άλλη προσέγγιση. Και γι' αυτό ε, είμαστε από αυτούς που πυροδοτήσαν αυτή τη συζήτηση. Το δεύτερο. Ε, δεν μπορεί να είναι ζήτημα ατομική ευθύνη. Δηλαδή, η ατομική ευθύνη μπορεί να χωράει παντού σε ορισμένα πράγματα, από τη μετακίνηση μέχρι το αν υπογράφει ο γονιό, αν θα πάει το παιδί ή δεν θα πάει στο σχολείο. Το παιδί που είναι αυτιστικό και έχει κάνει μία πρόοδο και αυτή τη στιγμή δεν θα πάει σε σχολείο και θα μείνουν τα ειδικά σχολεία ε, επαγόριστον κλειστά, το παιδί με τα εξαιρετικά κινητικά προβλήματα, το οποίο έχει καταφέρει να φτάσει σε κάποια τάξη, ξέρετε τι εννοώ, ε, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν μπορεί επίση να συνεχιστεί. Τρίτον, δεν μπορεί να συνεχιστεί από την ώρα που βάλατε τη διαδικασία του συγχρονισμού, όλοι μα τη βάλαμε, γιατί είναι μέσα στα πλαίσια αυτά, πρέπει να καταργηθεί το μέτρο του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο ήταν ε, ε, για να συγκροτείτε τάξη στα ειδικά σχολεία τρία παιδιά διότι θα πάτε σε υποχρεωτικό, σε ειδικέ ομάδε, συγχρονισμό. Εμεί είμαστε υπέρ τη άποψη ότι όπω λέτε ότι θέλετε να κάνετε προσλήψει, και θα πάω στα του πρακτέου, δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε μικροπολιτική. Όπω θα πάτε στι προσλήψει ε, που όλο τι λέμε και όλο ακούγονται και ποτέ δεν έχουν φτάσει στον επαρκή αριθμό για το κομμάτι τη υγεία, χρειάζονται άμεσα στο επίπεδο των αναπήρων εντελώς καινούργιες προσλήψεις και προσωπικό ειδικό. Χρειάζονται ψυχολογική στήριξη γονεί. Ξέρετε τι είναι να έχετε ένα παιδί αυτιστικό ή με κινητικά προβλήματα, με 40 βαθμού, χωρί air condition, σε ένα διαμέρισμα και ο γονιό να έχει τηλεργασία. Με, με, δηλαδή, του περνάει κάποιο από το μυαλό, κάποιο που έχει παιδί με ειδικέ ανάγκε, ανάπηρο, στο σπίτι, να έχει και τηλεργασία. Πώ θα την κάνει την τηλεργασία, Η τηλεκπαίδευση σε ποια από τα παιδιά. Και σε ποια από τα άτομα με ειδικέ ανάγκε μπορεί να περάσει. Λέω τι ειδικέ ανάγκε εννοώντα μέσα στο αναπηρικό κίνημα, τι ειδικέ ανάγκε ανάλογα με το είδο τη αναπηρία, το ποσοστό τη αναπηρία. Όχι το ποσοστό, όχι σε και αυτό που βγαίνουν τα επιδόματα. Το ποσοστό επί τη ουσία προσαρμοσμένο στι καινούργιε πολιτικέ που είναι υποχρεωμένε έστω και προσωρινά να εφαρμοστούν ή έχετε επιλέξει να εφαρμόσετε για να αποφύγουμε. Το γύρω-γύρω, Όλοι να είμαστε πολύ μαζί, να είμαστε σε απόσταση, να είμαστε σε κυλιαδίου. Πρέπει να πάρθουν άμεσα μέτρα. Δεν μπορεί να υποχρεωθούν να δουλεύουν με βάση. Λέω τώρα εγώ, και δεν το λέω, το πετώ. Οι γονεί οι οποίοι δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα και έχουν παιδί με ειδικέ ανάγκε, το οποίο δεν μπορεί να πάει ούτε στο σχολείο για λίγε ώρε, δεν μπορεί να είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, αν θα δουλέψουν μισέ μέρε. Και αν αυτέ οι μισέ μέρε που θα τι δουλέψουν δεν θα είναι πρωί, θα είναι απόγευμα. Έχουν ήδη πισωγυρίσει τα παιδιά τα οποία έχουν ε, ε, προβλήματα και καταφέρανε με χρόνια και με προσπάθεια και με χίλια δυο να πάνε λίγο μπροστίτερα. Τώρα θα πισωγυρίζουν εκ των πραγμάτων γιατί είναι το είδο ορισμένων ασθενειών που σε πισωγυρίζει, σε πάει πίσω. Και θέλει φτού και από την αρχή επανέναρξη. Δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα Υπουργείου Παιδείας. Είναι θέμα συντονισμού πολλών Υπουργείων. Έπειτα, στα πλαίσια του εγκλισμού και πριν μιλήσουμε για διακοπέ, μπορεί αυτό ο χρόνο που πρέπει να καλυφθεί και που χάθηκε, αν ανοίξουν οι σχολικέ μονάδε που φιλοξενούν και τα κέντρα, τα παιδιά, τα οποία έχουν αυτά τα ειδικά προβλήματα και τα χίλια δυο άλλα, αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν κατά την άποψή μου, εφόσον το πράγμα μοιάζει να παρατείνεται και μέσα στο καλοκαίρι. Όπω τα επιδόματα χθε που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό Κιλιαδιό, πρέπει να παραταθούν και μέσα στο καλοκαίρι και με ειδικέ συνθήκε. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει parking για αυτά τα παιδιά. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Απελπισμένα από την προηγούμενη συνεδρίαση. Δεν μπορεί να ενταχθούν από τη φύση του, γι' αυτό επιμένω στα παιδιά, στη γενική διαδικασία. Να πούμε ότι τα παιδιά θα μείνουν έγκλειστα στο σπίτι και θα βγει ο γονιό να δουλέψει μία εβδομάδα το πρωί. Θα κάνει μία εβδομάδα κενό και μία εβδομάδα το απόγευμα, γιατί με το καινούργιο, για να μπορέσει να πάρει το 50, το 80, το 70, το, τη μία τσόντα του μισθού που έπαιρνε και για να μην χάσει το επίδομα να πηγαίνω έρχεται ανά 15 μέρες. Θα το πισωγυρίσει και ψυχολογικά μέσα. Χρειαζόμαστε μαζί με την κατοίκον τάχα μου δήθεν προστασία ε, των αδυνάμων, με την κατοίκο ε, φροντίδα. Εδώ χρειάζονται ειδικοί παιδοψυχολόγοι να στηρίξουν τους γονείς. Όταν ο, γονείς τα, ο γονιός θα, τα παίξει μέσα στο σπίτι με ένα παιδί, το οποίο το έχει μέσα στο σπίτι έγκλειστο και έχει και πισωγυρίσει η θεραπεία του, δεν θα χρειαστεί και ψυχολογική στήριξη ο γονιός. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει ούτε μία νοσοκόμα, ούτε ένα καλό άνθρωπο, ούτε μία Μικυό, ούτε ένα εθελοντή. Πρέπει να το κάνουν ειδικοί άνθρωποι εκπαιδευμένοι για αυτή τη διαδικασία. Άρα, χρειαζόμαστε έκτακτη χρηματοδότηση, πρόσληψη αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού. Πρέπει να γίνει διεπιστημονική επιτροπή στήριξη των αναπήρων. Αν δεν μα ακούσετε να το κάνετε, διεπιστημονική. Πώ κάνατε με τον, Τζιόδρα, τον κύριο Τσιόδρα και όλου του υπόλοιπου. Για του ανάπηρου χρειάζεστε ειδική διεπιστημονική επιτροπή. Που να είναι με αφορμή αυτή την πανδημία και για το επόμενο διάστημα τη εμφάνιση πανδημία, φυσική καταστροφή, οτιδήποτε. Συνεπάγεται παρόμοιε συνθήκε, αυτέ οι ομάδε να αντιμετωπίζονται εντελώ διαφορετικά, με υγιέστερο, επιστημονικότερο και καλύτερο τρόπο, γιατί ε, αν δεν επιδιωχθεί η επαφή με τα παιδιά και τις οικογένειες... και δεν ακουστούν αυτά όλα από την Διεπιστημονική Επιτροπή... δεν θα μπορέσουμε ε, να το αντιμετωπίσουμε το θέμα ούτε εντός σχολείων... ούτε εκτός σχολείων. Τα υπόλοιπα μπορούν να έρθουν ως δώρο, πιστέψτε με. Δώρο θα είναι το να κουβεντιάζουμε για διακοπές... μετά από συνθήκες όπου οι άνθρωποι που έχουν τέτοια παιδιά ή τέτοια μέλη της οικογένεια έχουν γυρίσει πίσω και είναι μπροστά αντιμέτωποι με το φάσμα της προσωρινότητας, της μερικότητας της εργασίας, είναι καταστροφικό. Αυτά ήθελα να πω, θα σας δώσω και την υπόλοιπη, θα απαντηθεί από την Υπουργό, αλλά δεν είναι θέμα ενός Υπουργού. Αυτό προσπαθώ να πω, αρμοδίως πάει η ερώτηση, είναι Διεπιστημονική Επιτροπή απαραίτητη, παραπανήσια χρηματοδότηση, τμήμα από τα κονδύλια πρέπει να πέσει εδώ και τώρα για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Όπως κυρία Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μία επισήμανση. Δεν μπορεί η Βουλή να μην έχει λύσει το πρόβλημα του air conditioning και να θέλετε να δουλέψουμε μέσα στη Βουλή με 26 νομοσχέδια μέσα στον Ιούλιο, γιατί δεν κάνετε την εγκατάσταση που υπάρχει τεχνικό τρόπος να γίνει και δεν βάζετε φίλτρα έτσι ώστε να μην πεθάνουμε εδώ μέσα. Σε λίγο δεν θα έρχεται κανεί, όχι γιατί δεν θα υπάρχει χρόνο, δεν θα υπάρχει χώρο. Είδα συνάδελφο παρολίγο να λυποθυμήσει την προηγούμενη φορά σε αυτή την αίθουσα. Και σα το λέμε μία μέρα που έχει 28 maximum και όχι 39 που είχε την προηγούμενη εβδομάδα.